να χάνεσαι και στη δική του αγκαλιά. Δυο μας σε κρεμώ, δεν σε χρειάζομαι. Τα μάτια σου δεν βλέπω στο κένο. Πήδα οπτώ. Όνειρο σου όμοι δεν θυμνάτε. Αφήστε με να το ζήσω κι αυτό στη δική του αγκαλιά. Να κοιμάται κι εγώ στις μύτες να αποχωρώ. Όνειρο σου όμοι δεν ξυπνάτε. Αφήστε με να το ζήσω κι αυτό στη δική του αγκαλιά. Να κοιμάται κι εγώ στις... Πάμε τρία καινούργια κομματάκια αφιερωμένα σε όλους αυτούς που με στηρίζουν και σε όλους που γουστάρουν καψούρα. Από πού να αρχίσω? Δεν ταιριάζεται σου λέω. Τόσο αντικειμενικά στο λέω. Ας οι φίλες σου να λένε το αντιθετό. Όνειρό μου και ψυχή μου, όταν θα έρθει στη ζωή μου η ύπαρξή μου. Έφτασε εκείνη η στιγμή. Συναντιόμαστε. Μια χαρά. Και τηλεοπτικά. Και τηλεοπτικά. Καλώς σε βρήκα, φίλε μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ξεκινάω. Ένας χρόνος. Είσαι σε κάθε συνέντευξη. Όλοι ρωτάνε, όλους τους τραγουδιστές, αν θα πηγαίναν Eurovision και ποια είναι η γνώμη για το φαινόμενο Παντελής Παντελίδης. Διπλή πλατίνα. Τα έσπασες, λαοθάλασσα. Όλοι οι καλλιτέχνες θέλουν να τους γράψεις κομμάτια. Σαν να είχε ανάγκη μια νέα πνοή όλο το στερέωμα και θέλει να τους γράψεις τραγούδια. Λέω, Παντελίδης, να μου γράψεις κομμάτι. Το μαγαζί όλο το χειμώνα πήγε καρφωτό. Αυτά δεν τα λέω για να σε γλύψω. Έγιναν. Πώς νιώθεις? Εντάξει, νιώθω υπέροχα, νιώθω ότι είμαι πολύ τυχερός. Γιατί στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, ακούμε πολύ μουσική όλη μέρα, με αυτό ασχολούμαστε. Νομίζω με αγκάλιασε αυτή τη στιγμή και εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος. Και αυτά που συμβαίνουν ένα από το ένα φέρνει το άλλο, εντάξει, με γεμίζουν ουσιαστικά με ευθύνη να μην απογοητεύσω κανέναν, όποιον με πίστεψε. Είμαι έτοιμος να αποδείξω σε οποιονδήποτε αφισβητήσει κάτι από μένα ότι ήρθα για να δουλέψω σε αυτόν τον χώρο και να εργαστώ σκληρά για αυτό που αγαπάω. Νιώθεις δικαιωμένος? Γιατί βγήκανε ρε παιδί μου στα αρχή κάποιοι και είπανε φούσκα είναι, μέχρι τα Χριστούγεννα θα πάει. Φυσικά νιώθω δικαιωμένος, αλλά ουσιαστικά δεν νιώθω δικαιωμένος απέναντι σε κάποιους άνθρωπους που με πίστεψαν. Νιώθω δικαιωμένος για τον αγώνα που έκανα εγώ ο ίδιος. Δεν έχω να τα βάλω με κάποιον ή να διαπραγματευτώ κάτι. Ένιωσε, θα ψωνίζεσαι? Νομίζω ότι είναι αστείο τη σημερινή εποχή να μιλάμε για ψωνίσματα και. Και τέτοια πράγματα, όταν υπάρχει κόσμος που πεινάει, που ψάχνει δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά που με στήριξε τα πρώτα μου βήματα και έκανε πολύ υπομονή όλα αυτά. Όλα αυτά τα βράδια που καθόμουν μόνο με τους σαλόνι και τραγουδούσα και τους δεν ψάχνουν να κοιμηθούν. Μπορεί να χαρίσει και στη δική του αγκαλιά. Θέλω λίγο να σε γνωρίσουμε. Ήσουν μόνιμος στο στρατό, στο ναυτικό? Ναι, ναι, ναι. Ωραία, θα το πάρω από εκεί. Είσαι ο και λέγεσαι ο, πώς το πάει αυτό? Του, τι, είσαι, εκ και αντιστρόφος. Παντελίδης Αντελεήμων του Σταύρου. Έχεις αδέρφια? Έχω δύο αδέρφια. Τον Κωνσταντίνο που είναι 11 ετών και τον Τριαντάφυλλο που είναι 2 χρόνια μικρότερός μου. Φιλαράκια μου καλά και τα δύο. Οι γονείς μου. Πού, από Ιωνία, στην Ιωνία μένω και ακόμα εκεί μένω. Τι δουλειά κάνει ο γονείς σου? Πρακτορείο πρακτορείο πάπα. Και βοηθάς κιόλας εκεί, διάβασε. Βέβαια. Εντάξει, αφού είναι δίπλα από το σπίτι, έτσι κι αλλιώς εκεί μαζευόμαστε με τα φιλαράκια μου. Α, έχεις κολλητούς φίλους και κάνετε παρέα και. Αυτούς οι οποίοι έχω από μικρός. Είναι ήδη, νομίζω είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν με πουλάνε ποτέ, με στηρίζουν. Είναι άνθρωποι γνήσιοι, οι οποίοι δεν έχουν και κανένα ουσιαστικό συμφέρον από μένα και το έχω δει σε διαφορετικές στιγμές της ζωής μου αυτό. Πόσο καιρό τραγουδάς? Όταν ήμουν 12-13 χρονών, ζήτησα τον πατέρα μου να πάρει μια κιθάρα. Από τότε ξεκίνησα να μαθαίνω κιθάρα μόνος μου και να τραγουδάω αυτό. Και κάποιες στιγμές ξεκίνησες να κάνεις εμφανίσεις? Έκανα κάποια live σε κάποια μπαράκια και σε κάποια. Και εκεί ερχόντουσαν οι φίλοι σου. Δεν έχουν χάσει live ποτέ στη ζωή του, φίλοι μου. Παίρνεις μια κιθάρα, την έχεις την κιθάρα.
Παίρνει μια κάμερα και ανεβάζει το βιντεάκι στο YouTube. Ούτε καν κάμερα, το κινητό μου που είχα τότε. Στην ωραία. Πορεία μετά έτυχε να βρεθεί μια κάμερα στα χέρια μου, επειδή οι γονείς μου τραβάγανε τον αδερφό μου που παίζει στα μικρά, στα junior ποδόσφαιρο, ας πούμε, κτλ. Και έτσι πήρα αυτή την κάμερα και συνέχισα μετά που πήγαμε το κινητό στην κάμερα, ας πούμε, να τραβάμε να έχει λίγο καλύτερη εικόνα. Ωραία. Και το ανεβάζει στο YouTube. Και ξεκινάς και βλέπεις ότι το επισκέπτονται και το γουστάρουν. Yeah. Και γίνεται αυτό. Χωρίς προμοτάρισμα, χωρίς μανατζαρέους, χωρίς δισκογραφικές στην αρχή, δηλαδή δεν πήγες στη δισκογραφική. Μια κιθάρα, μια κάμερα. Yeah. Όνειρό μου και ψυχή μου, όταν θα έρθεις η ζωή μου, παρξή μου θα είναι η χίλια μιλιά μακριά. Γιατί στην καρδιά μου έχω Αλέξης Ερωγυναίκων, ψυχή μου μαντημένη σε μια κούφτα μακριά. Εγώ επηρεάζομαι γενικότερα από οτιδήποτε συμβεί έτσι γύρω μου κτλ. Είχε ένα ντοκιμαντέρ με ζώα κτλ. Και είδα τη λέξη με το. Έδειχνε κάποια φίδια και έλεγε για δέρμα και διάλεξε τη λέξη πέταξε το δέρμα. Και μου φάνηκε έτσι πολύ ιδιαίτερο και έτσι μου ήρθε αυτό το στίχο. Όσο δέρμα για να πετάξεις. Από ένα ντοκιμαντέρ του National Geographic, έτσι ξεκίνησε η φάση. Όσο δέρμα κι αν πετάξεις, θυμίζε, δεν θα αλλάξεις. Όσα δακρύα κι αν χάσεις, το φαρμάκι σου θα στάξεις. Είσαι ο τραγουδιστής της κρίσης. Με ποια έννοια? Έδειξες λοιπόν και εσύ ότι μπορείς να βιώσεις την επιτυχία με πολύ λίγα πράγματα. Ναι, κάτω από αυτό το πρίσμα, ας πούμε, ναι, μπορείς να με πεις τραγουδιστή της κρίσης. Αλλά νομίζω ότι και σε κάποια άλλη εποχή να ήμουν, πάλι το ίδιο θα έκανα. Δεν νομίζω ότι δεν είναι ο χαρακτήρα μου να πιάνω ανθρώπους, να τους λέω ακούστε με, βάλτε με εκεί, οτιδήποτε. Γι' αυτό νομίζω ότι έτσι είναι ο χαρακτήρα μου, είμαι πολύ περήφανος. Και θέλω να δοκιμάζω μόνος μου και αν αρέσω σε κάποιον να με προσεγγίσει. Ήρθε μετά το σύστημα να σε βάλει στους κόλπους του για να πει, να σε καρποθεί, να πει ότι τώρα τον έχω δικό μου. Ο κάθε ένας μάνατζερ, ένας δεν ξέρω ποιος, να έρθει να σου πει, έλα σε πάρω εγώ τώρα. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν έχω να κάνω ούτε με showbiz, ούτε με τέτοια πράγματα. Είμαι πολύ απλός, τραγουδάω, γράφω τραγούδια. Αυτό κρατάμε. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που τον έβλεπες και τον θαύμαζες και τον γούσταρες και τον είδες και σε συμβούλευσε ή ξέρω εγώ? Υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι μου κάνουν φοβερή εντύπωση που ενώ συναντηθήκαμε μια φορά τυχαία σε κάποιο στούντιο ή οτιδήποτε, με θυμόντουσαν και την επόμενη φορά και μου μίλησαν και μου δώσαν συμβουλές και ήταν πολύ απλοί άνθρωποι και όπως ο Γιώργος Σονταλάρας, ο Γιάννης Οπάριος, ο Βασίλης Οκαράς, ο Αντώνης Ρέμος. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει τη φάση τώρα με τον Νότι και τη διαμάχη και όλο αυτό. Ναι, κάτι. Θα ήθελες να πεις, να πάρεις θέση σε αυτό? Το μόνο που έχω να σου πω ότι εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος και πιστεύω πολύ στο Θεό. Επειδή μου πες για Ρέμο, θα σε προδώσω και σε 2 ώρες θα τον δεις στην Κεφυλαράκια. Βέβαια, Θεσσαλονίκη βρισκόμαστε και οι 2 εδώ είμαστε, ο ένας θα πάει να δει τον άλλον. Πολύ σεμνός και απλός άνθρωπος, ταιριάζει στο χαρακτήρα μου, είναι φοβερός τραγουδιστής. Από εκεί και πέρα εμένα μου αρέσει και σαν παρέα και γι' αυτό ταιριάζει. Πίστεψε γι' αυτό, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν σκεφτόμαι τα βράδια μας, ποτέ τις νύχτες δεν μεθάω. Πίστεψε γι' αυτό, λιώμα σε κρεμώ. Δεν σε χρειάζομαι, τα μάτια σου δεν βλέπω στο κενό. Τα πρώτα σου λεφτά που έβγαλες, τι τα έκανες? Καταρχήν δεν ήμουν άνεργος πριν το τραγούδι, οπότε δόξα τω Θεώ, ναι, είχα μια δουλειά, ας πούμε, και τα λοιπά. Και μην νομίζεις ότι γίνανε πολύ περισσότερα τα χρήματά μου, ας πούμε, από το τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς είμαι νέος καλλιτέχνης. Και έτσι κι αλλιώς λόγω της κρίσης τα μπάτζετ έχουν πέσει. Δεν μου αρέσουν, ας πούμε, τα ακριβά αυτοκίνητα, τα ρολόγια, τα τέτοια, τα παπούτσια. Δεν έχω τέτοια, ούτε με τίποτα τέτοιο. Δεν είπα ότι είναι κακό αν αρέσουν κάποιον. Εγώ δεν έχω τέτοια. Εγώ ό,τι χρήματα έχω, ας πούμε, εκτός από κάποια χρήματα που θα προσπαθήσω να βάλω στην άκρη, τα χαλάω με φίλους μου να τους κεράσω. Βοηθάς κιόλας τους δικούς σου? Προσπαθώ όσο μπορώ να βοηθάω και τους δικούς μου. Αν και δεν νομίζω να το έχουν ανάγκη, ενώ έχουν μια δουλειά οι άνθρωποι, τόσα χρόνια ζουν αξιοπρεπώς. Στεναχωριέσαι όταν σου κάνουν κάποια κριτική? Όχι, καθόλου. Δεν ασχολούμαι, είναι έτσι ο χαρακτήρας μου. Ερωτευμένος είσαι, φίλε? Για να ξέρουμε αν περιμένουμε άλλα τραγούδια. Δεν υπάρχει κάποια στη ζωή μου αυτή την περίοδο, αλλά. Νομίζω θα φανεί αυτό στο δεύτερο CD. Πότε περιμένουμε CD? Κοντά στο Σεπτέμβριο. Φίλε, θα στην κάνω την ερώτηση. Γιατί δεν δίνεις συνεντεύξεις? Φοβάσαι? Για ποιο λόγο δεν βγαίνεις να μιλήσεις? Φοβάμαι. Εγώ η δουλειά μου είναι να τραγουδάω. Δεν είναι η δουλειά μου ούτε να δίνω συνεντεύξεις ούτε να βγαίνω στα κανάλια. Όταν χρειάζεται να με γνωρίσει λίγο καλύτερα ο κόσμος κτλ., το κάνω με φίλους μου που νιώθω οικεία μαζί τους και είναι μια συζητησούλα όπως αυτή που κάνουμε τώρα. Οι καλλιτέχνες που παίρνουν θέση
Για τα πολιτικά σε βρίσκουν αντίθετο. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ προσωπικά είμαι τραγουδιστής. Νομίζω ότι αυτό που ξέρω να κάνω καλύτερα από οτιδήποτε άλλο είναι να τραγουδάω. Από εκεί και πέρα, αν ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο, νομίζω είναι λάθος. Το αγαπημένο τραγούδι ποιο είναι? Είναι το ένα τραγούδι που λέγεται «Σε παραδέχομαι» και λέει: «Απέδειξες πως είσαι δυνατή, το δέχομαι. Μα λάθος έκανες. Ο δυνατός είναι αυτός που ακόμα προσπαθεί». Και αυτός είναι ο καλύτερος επίλογος. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Σε παραδέχομαι. Απέδειξες πως είσαι δυνατή, το δέχομαι. Μα λάθος έκανες. Ο δυνατός είναι αυτός που ακόμα προσπαθεί. Προσπαθεί.